Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένας 30χρονος βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στο σπίτι του, στην παραλία Ραχοβητίκων. Τον βρήκαν οι οικοί του. Η νεκροψία θα δείξει την αιτία του θανάτου του, καθώς έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Ένα νέο παιδί, μόλις 30 ετών, εντοπίστηκε νεκρό σήμερα το πρωί μέσα στο σπίτι του στην παραλία Ραχοβητίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον νεαρό εντόπισαν οι οικοί του, οι οποίοι έπαθαν σοκ στο θέαμα του 30χρονου. Η οικογένειά του διατηρεί σπίτι στην παραλία Ραχοβητίκων και είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή. Επιτόπου έσπευσε περιπολικό της αστυνομίας, αλλά και άνδρες της ασφάλειας, οι οποίοι διερευνούν το περιστατικό. Η εγκληματική ενέργεια πάντως έχει αποκλειστεί. Η σωρός του 30χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρίου για νεκροψία, προκειμένου να ληχθεί άπλετο φως στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Στα Καλάβρητα άφησε την τελευταία του πνοή ο ηθοποιός Ηλίας Πετροπουλέας σε ηλικία 72 ετών. Ο γνωστός ηθοποιός που έχει παίξει σε πολλά σύριαλ, θεατρικές παραστάσεις και ταινίες, βρισκόταν στα Καλάβρητα με συνεργείο γυρισμάτων για νέα διαφήμιση. Το σενάριο περιελάμβανε και πτήσεις με ανεμόπτερο από το όρος Βελιά και πραγματοποιούνταν τις τελευταίες ημέρες. Χθες το πρωί, ο Ηλίας Πετροπουλέας, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που θα έπαιρναν μέρος και ανεμοπτεριστές, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Έφυγε χωρίς ποτέ όμως να γυρίσει, αφού δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καλαβρίτων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα θρήνος για 26χρονο οδηγόντα λύκας που σκοτώθηκε στον Μπράλο. Πρόκειται για τον Κώστα Γιαννόπουλο από την Βάρδα Ηλίας και η εταιρεία έχει έδρα την Πάτρα. Το μεγάλο όχημα εξετράπει της πορείας του και ο οδηγός βρέθηκε εκτός της καμπίνας. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτελήθηκαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, όπου μεταφέρθηκε το άψυχο σώμα του 26χρονου Κώστα Γιαννόπουλου, οδηγού της μοιραίας Νταλίκας. Η 44χρονη μάνα του παλικαριού, μόλις έμαθε το τραγικό συμβάν, έφτασε από τη Βάρδα Ηλίας στο νοσοκομείο Λαμίας, μην μπορώντας να πιστέψει το κακό που την είχε βρει. Το τροχαίο έγινε στις 10.30 το βράδυ της Παρασκευής, στο δρόμο προς Μπράλο, λίγο μετά τη διασταύρωση του Σαμνού. Ο νεαρός οδηγός, από άγνωστη αιτία, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το μεγάλο όχημα να ανατραπεί και να βρεθεί εκτός δρόμου. Δυστυχώς, ο 26χρονος οδηγός από τη Βάρδα του νομού Ηλίας βρήκε τραγικό θάνατο, αφού μετά την ανατροπή της Νταλίκας πετάχτηκε έξω και βρέθηκε εγκλωβισμένος μεταξύ της καμπίνας και ενός δέντρου. Στο σημείο έσπευσαν η τροχέα, το ΕΚΑΒ, η 7η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική. Οι διασώστες αρχικά απεγκλώβησαν τον άτυχο οδηγό, ενώ στη συνέχεια για αρκετή ώρα ερεύνησαν εξονυχιστικά την περιοχή, μήπως υπήρχε και συνεπιβάτη στη μοιραία Νταλίκα, κάτι που ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Η Νταλίκα φόρτωσε εμπόρευμα από το εργοστάσιο Φέρο στη Βιπέλα Μίας, με προορισμό την Πάτρα, όπου έχει έδρα και η εταιρεία που ανήκει το μοιραίο φορτηγό. Προβληματισμός για τις επιθέσεις στα συμβολιογραφεία της Πάτρας. Η αστυνομία εντείνει τα μέτρα της και εν ώψη των πληστηριασμών της προσεχούς Τετάρτης. Φόβος και τρόμος έχει κυριεύσει για τους συμβολιογράφους της Πάτρας, οι οποίοι κάνουν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς μετά τα τελευταία γεγονότα στην αρχαϊκή πρωτεύουσα. Οι συμβολιογράφοι φοβούνται πως οι επιθέσεις δεν αποκλείεται να γίνονται σε ημέρες και ώρες που δεν υπάρχει αστυνομική προστασία. Όπως κατ' επανάληψη έχουμε τοποθετηθεί, είμαστε αντίθετοι και καταδικάζουμε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες που στρέφονται κατά των συμβολιογράφων, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ενεργούν σύμφωνα με τα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει η πολιτεία. Οι συμβολογράφοι είναι επιφορτισμένοι με τη διαδικασία των πληστηριασμών από τον νόμο και από την ελληνική πολιτεία. Χωρίς τους πληστηριασμούς, όπως έχω ξαναπεί, οι πληστηριασμοί είναι μέρος της δικαστικής λειτουργίας και χωρίς τους πληστηριασμούς η απονομή της δικαιοσύνης αποβαίνει γράμμα κενό. Δεν μπορεί το πρόβλημα των πληστηριασμών να αναγορεύεται σε πρόβλημα των συμβολιογράφων και να καλούνται να το επιλύσουν αυτοί, ενώ είναι σοβαρό κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα το οποίο οφείλει να λύσει η πολιτεία θεσμικά.
στοχεύοντας στην προστασία των οικονομικά αυτών που βρίσκονται σε πραγματική οικονομική αδυναμία. Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο προκαλεί πονοκέφαλο για την αστυνομία είναι το γεγονός ότι ο Ρουβίκονας απλώνει τα πλοκάμια του με νέα στελέχη και στην επαρχία. Σήμερα πάντως μέλη του Ρουβίκονα χτύπησαν συμβολιογραφείο της Αθήνας. Αύριο Δευτέρα, αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής, αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και τους αντιδημάρχους Παναγιώτη Μελά και Δημήτρη Πελεκούδα, θα μεταβεί στην Αθήνα και θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία της Βουλής και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών επιτροπών των κομμάτων ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής και Ένωση Κεντρών. Η αντιπροσωπεία του Δήμου στις συναντήσεις θα θέσει το ζήτημα των πληστηριασμών με βάση την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ήδη αποσταλεί σε όλα τα κόμματα πλην του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Τώρα ο Δήμος αναγκαστικά προχωρά και σε μέτρα ενάντια σε όλους όσους οφείλουν μεγάλα ποσά. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κάνει έκκληση για ρύθμιση των χρεών. Τρίβουν τα μάτια τους οι υπάλληλοι του Δήμου αλλά και οι αντιδήμαρχοι από τα υπέρογκα χρέη προς τον Δήμο, επώνυμων πατρινών, οι οποίοι κυρίως έχουν στην ιδιοκτησία τους καταστήματα εστίασης και αναψυχής ή είχαν συναλλαγές με τον Δήμο για λόγους διαφημιστικούς. 142 πατρινοί οφείλουν πάνω από 43 εκατομμύρια ευρώ. Λιγότερα από 200 άτομα χρωστούν στο Δήμο το 50%. Περίπου τα 55 εκατομμύρια οφείλονται από μεγάλους οφειλέτες. Αυτοί οι μεγάλοι οφειλέτες, οι οποίοι ήρθαν κάποια στιγμή για να κάνουν την ανάπτυξη στην Πάτρα, δεν πληρώσανε τίποτα στο Δήμο και έφυγαν. Σε αυτούς ήδη έχουμε προχωρήσει αναγκαστικά μέτρα πριν από αρκετό καιρό. Βέβαια να πούμε ότι τα αποτελέσματα είναι μηδαμινά σε σχέση με τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Κάποιοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, άλλοι όμως τις λειτουργούν κανονικότατα και οφείλουν τα μαλλιά της κεφαλής τους. Στη λίστα των 5 σελίδων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και γνωστοί πατρινοί, όπως για παράδειγμα ιδιοκτήτης ψητοπολίου που κάποτε είχε δύο καταστήματα σε διαφορετικά σημεία της Πάτρας, οφείλει 280.396 ευρώ. Ξενοδοχείο, δημοφιλές, εκτός κέντρου, 480.956 ευρώ. Καφετέρια στην Όθωνο Σαμαλίας οφείλει 575.002 ευρώ. Διαφημιστική εταιρεία για στέγαστρα 1.800.000 ευρώ. Ιδιοκτήτης καφέ στην περιοχή της Μαρίνας 1.065.000 ευρώ. Ιδιοκτήτης καφέ στην Ηρώων Πολυτεχνείου 297.250 ευρώ. Ιδιοκτήτης κέντρου διασκέδασης αλλά και εστιατορίου στην Πάτρα σχεδόν 800.000 ευρώ οφείλει. Και συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή στην κατεύθυνση δεσμεύσεων, ακινήτων, ό,τι μπορούμε να βρούμε σε σχέση με τις εταιρείες αυτές. Να πούμε όμως ότι όπως υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο αυτούς που σήμερα με το ζήτημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών θα πληγούν και θα βρεθούν σε δύσκολη κατάσταση, είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν. Διότι οι μεγάλοι έχουν τρόπους μέσα από τις εταιρείες αυτές και ξεφεύγουν. Εταιρεία πατρινού επιχειρηματία με μεγάλο τζίρο προετών που είχε ατυχή κατάληξη οφείλει 838.070 ευρώ. Αθηναϊκή διαφημιστική εταιρεία που χρησιμοποιούσε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου οφείλει 15.412.000 ευρώ. Ιδιοκτήτης καφέ στην Ηρώων Πολυτεχνείου, το οποίο έκλεισε και πούλησε, οφείλει 411.459 ευρώ. Ιδιοκτήτης ψητοπολίου στο κέντρο της Πάτρας με ιστορικό όνομα οφείλει 142.072 ευρώ. Τροχαίο ατύχημα με γεωταχή και απορριμματοφόρο το απόγευμα του Σαββάτου στην Οδογούναρη. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Κορίνθου. Ένα γεωταχή στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα έστριβε δεξιά στην Κορίνθου, το ίδιο και ένα απορριμματοφόρο. Τελικά
Το απορριμματοφόρο στρίμωξε το όχημα πάνω σε κολονάκι του Δήμου και εκεί ακινητοποιήθηκε. Ευτυχώς, αν και το όχημα έχει μεγάλο βάρος, δεν υπήρξε τραυματισμός. Το απορριμματοφόρο σταμάτησε επί του οδού Κορίνθου, ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία, ενώ το γιοταχή έχει υποστεί μεγάλες υλικές ζημιές και αριστερά και δεξιά. Είναι δε χαρακτηριστικό πως έσκασε και το λάστιχο του μπροστινού του αριστερού τροχού. Την ώρα που φαινόταν ότι θα βρεθεί λύση τώρα με τα χειρουργεία στο νοσοκομείο Ρείου, παρουσιάστηκε πρόβλημα με τους εργαζόμενους, οι οποίοι προκήρυξαν τρίωρη στάση εργασίας στην πρώτη βάρδια. Την ίστατη ώρα φαίνεται πως βρέθηκε λύση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, ωστόσο οι εργαζόμενοι προχωρούν τη Δευτέρα σε στάση εργασίας και έτσι πολύ δύσκολα θα γίνουν χειρουργία, ακόμη και αν ήταν έτοιμα τα νέα κρεβάτια τα οποία θα στηθούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε συνάντηση που είχε ο υποδιοικητής της ΕΚΤΣΥΠΕ με τα αναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου του Ρείου, υπήρξε η ενημέρωση ότι άμεσα εξασφαλίστηκαν 6 κρεβάτια με τον εξοπλισμό τους από άλλα νοσοκομεία, Κεφαλονιά, Αίγιο και Αγρίνιο. Ευελπιστούμε ότι θα ενισχυθούν και οι χειρουργικές κλίνες, διότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το αναισθησιολογικό, αλλά το γεγονός ότι πλέον οι χειρουργικές κλίνες που λειτουργούν είναι πολύ λίγες σε σχέση με το δυναμικό του νοσοκομείου και τις ανάγκες των ασθενών. Παλιότερα λειτουργούσαν 11 χειρουργικά τραπέζια, αυτή τη στιγμή λειτουργούν πολύ λιγότερα. Παράλληλα, το βάρος της στελέχωσης των κλινών αυτών έπεσε στο ήδη υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς θα γίνει εσωτερική μετακίνηση από άλλες κλινικές. Ο βασικός αιμοδότης λοιπόν των νέων κρεβατιών της ΜΕΘ θα είναι η παιδιατρική κλινική, από που εκτιμάται ότι θα μεταφερθούν 8 με 9 νοσηλευτές. Συνολικά βέβαια απαιτούνται 18 άτομα, καθώς κάθε κρεβάτι στη ΜΕΘ χρειάζεται 3 νοσηλευτές για να λειτουργήσει όπως πρέπει. Κάτι το οποίο είχαν επισημάνει και οι γιατροί που πρόσφατα έδωσαν συνέντευξη και δήλωσαν ότι από τη Δευτέρα αναβάλλονται τα χειρουργεία. Τα τελευταία όμως καιρό, για τους λόγους που προανέφερα, επειδή υπάρχουν πολλά διασωληνωμένα και έρχονται απευθείας διασωληνωμένα από την περιφέρεια και πολλές φορές εντέλεστε, όταν παίρνει το ΕΚΕΠΗ και λέμε δεν έχουμε κρεβάτι στη μονάδα, μας λέει εντέλεστε. Και έρχονται περιστατικά τα οποία εμείς δεν ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε και αναγκαζόμαστε να τα βάζουμε ακόμα και στην αναζωογόνηση. Και ο λόγος που γίνεται αυτή η συνέντευξη και ο λόγος που θα πάμε στο Υπουργείο είναι ότι πρέπει άμεσα να ανοίξει μονάδα με όσα κρεβάτια πρέπει. Θα πρέπει η κυβέρνηση μαζί με τους αναλόγους στο νοσοκομείο του Ρείου να φροντίσει να επαναλειτουργήσουν τα χειρουργεία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γνωρίζουμε ότι έχει έρθει ένα ποσό 1,1 εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να δοθούν για να ανοίξουν 6 ακόμα κλίνες στη ΜΕΘ. Αυτό ουσιαστικά δημιούργησε και το πρόβλημα. Ήδη βέβαια έχουν αλλάξει βάρδιες και έχουν κοπεί προγραμματισμένες άδειες λόγω των εκτάκτων γεγονότων. Η ανάνυψη είχε ουσιαστικά απελευθερωθεί από διασωληνωμένους ασθενείς και αν οι εφημερίδες του Σαββάτου δεν φορτώσουν το σύστημα εκτός απρόοπτου από Δευτέρα, ίσως θα μπορούσαν να γίνουν χειρουργία, αν όμως δεν προχωρούσαν σε στάση εργασίας οι εργαζόμενοι. Οι συνδικαλιστές θα κάνουν στάση εργασίας 7 με 10 το πρωί και θα επανεξετάσουν τη στάση τους την Τρίτη. Σειρά αλλαγών στους δρόμους της Πάτρας ετοιμάζει ο Δήμος. Το σχέδιο προβλέπει μπαράζ πεζοδρομήσεων. Αλλάζει ο χάρτης του αστικού κέντρου της Πάτρας μέσα από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του ΕΣΠΑ. Και αυτό δεν έχει να κάνει απλά και μόνο με την πεζοδρόμηση της Μεζόνος ή την αντιδρόμηση της Κορίνθου και της Κανακάρη. Είναι φυσικά δύο βασικά στοιχεία του σχεδίου που υπάρχουν, όμως το πρόγραμμα της αστικής ανάπτυξης αφορά όλο σχεδόν το κέντρο της Πάτρας. Με αρκετούς ακόμα δρόμους να μετατρέπονται σε πεζόδρομους, σε ποδηλατόδρομους ή σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Πέρα από τη Μεζόνος που θα πεζοδρομηθεί από το ύψος της Σαράτου έως την Γούναρη, θα υπάρξουν αρκετές ακόμα πεζοδρομήσεις σε διάφορους άλλους δρόμους του κέντρου. Πιο αναλυτικά, ο δρόμος της Αγίου Νικολάου, το κομμάτι αυτό δηλαδή που αυτή τη στιγμή δεν είναι πεζόδρομος, από το ύψος της Μεζόνος έως την 25η Μαρτίου, στις σκάλες της Αγίου Νικολάου, πρόκειται να μετατραπεί σε ποδηλατόδρομο και δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Σε τέτοιο δρόμο θα μετατραπεί και η Αλεξανδρού Υψηλάντου, ξεκινώντας από το ύψος της πλατείας Μαρκάτο, στις συμβολίτες με την Ερμού και φτάνοντας έως την Γούναρη. Υπάρχουν σκέψεις μάλιστα για προέκταση και στο υπόλοιπο κομμάτι της Υψηλάντου έως την Τριών Αβάρχων. Δρόμος, κυρίως για ποδήλατα και για πεζούς, θα είναι και αυτό στη Σκανάρη, στην οποία ενδέχεται να πεζοδρομηθεί και άλλο κομμάτι της. Ενώ τον ίδιο χαρακτήρα θα έχει στο νέο χάρτη και η Πατρέως, εκεί που θα φτιαχτεί το κομμάτι πάνω από τις σκάλες και θα αλλάξει ύφος έως το ύψος της Καραϊσκάκη.
Παράλληλα, σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας θα μετατραπεί και ένα μεγάλο κομμάτι της Ερμού, ξεκινώντας από το πάνω μέρος, από το ύψος της 25ης Μαρτίου, φτάνοντας έως την Κανακάρη, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και στο κάτω μέρος της Αράτου, στο κομμάτι αυτό που θα συμβάλλεται πλέον με δύο πεζόδρομους. Στην Άνω Πόλη θα πεζοδρομηθεί πλήρως η οδός Παντοκράτορα και η οδός Σισίνη, ενώ θα αλλάξει ύφος ο δρόμος μπροστά από το κάστρο και αυτός στο πάνω μέρος στις κάλες της Αγίου Νικολάου. Σε μια μορφή πεζόδρομου, ποδηλατόδρομου, θα μετατραπεί και ο δρόμος αυτός μπροστά από το Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο. Μια 63χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε από το Αγρίνιο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Η γυναίκα ήπιε μεγάλη ποσότητα καθαριστικού υγρού, ακουαφόρτες, στις 11.30 το πρωί, στο σπίτι της, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έγινε αντιληπτή από την κόρη της και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου και στην συνέχεια στην Πάτρα. Η κατάστασή της θεωρείται ως ιδιαίτερα σοβαρή. Ο ΕΦΕΤ τώρα εντείνει τους ελέγχους σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών της χώρας για την φέτα και το λάδι. Στόχος να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι νέοι κανόνες χρήσης τους. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη φέτα και το ελαιόλαδο ο ενίος φορέας ελέγχου τροφίμων εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε πρώτη φάση και στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού και προγραμματισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Πολιτικής Ηγεσίας, οι έλεγχοι θα έχουν ως επίκεντρο τις τουριστικές περιοχές της χώρας και τα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα δύο εθνικά προϊόντα, στο τυρί φέτα και στο ελαιόλαδο. Όσον αφορά στο τυρί φέτα, σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, έχουν παρατηρηθεί αθέμητες πρακτικές διάθεσης λευκού τυριού άλμης ως φέτα, που εστιάζονται κατά βάση στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπολία, ξενοδοχεία. Αναφορικά με το ελαιόλαδο, σύμφωνα με νέα νομοθετική διάταξη, θα πρέπει να διατίθεται από τα καταστήματα μαζικής εστίασης στον τελικό καταναλωτή αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να φέρουν όλες τις απαιτούμενες από την νομοθεσία επισημάνσεις. Ο ΕΦΕΤ επισημαίνει στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και σε περίπτωση υποψίας παραπλάνησής τους να επικοινωνούν με τις κατά τόπου αρμόδιες αρχές και τον ΕΦΕΤ. Το σχέδιο και τα συμφωνηθέντα δεν αλλάζουν. Οι περικοπές της συντάξης θα είναι μεγάλες από την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι συνταξιούχοι είναι σε απόγνωση. Το Δεκέμβριο αναμένονται οι νέες περικοπές της συντάξης και προβλέπεται ότι θα είναι σημαντικές. Η μέση μείωση θα είναι στο 18%. Μεγάλη χαμένη θα είναι οι νέοι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα βγουν στη σύνταξη με μείον 30%. Μάλιστα, δεν θα υφίσταται το πλαφόν των 1.000 ευρώ, αφού και κάτω από αυτό το ποσό οι συνταξιούχοι θα δουν μειώσεις. Οι περικοπές θα επηρεάζουν συντάξεις σε δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και τράπεζες. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι προσωπική διαφορά θα καταργηθεί. Βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και λέει, καταργείται λέει, μόνο το 18% της προσωπικής διαφοράς. Τώρα, να το χαρακτηρίσω ψέμα, να το χαρακτηρίσω λάθος, δεν ήξερε, δεν μπορώ να το να πω. Πάντως η αλήθεια είναι άλλη, ότι καταργείται το 100% της προσωπικής διαφοράς. Ολόκληρη η προσωπική διαφορά. Αυτά τα 100-200 σε μερικές περιπτώσεις είναι, σε δικούς μου υπολογισμούς, πιάνουν και τα 290 ευρώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το 18% είναι το όριο με βάση την απονεμωμένη σύνταξη, όχι την προσωπική διαφορά. Εάν δηλαδή το 100% της προσωπικής διαφοράς που καταργείται ξεπερνάει το 18% της σύνταξης, τότε θα γίνει περικοπή μέχρι το 18% της σύνταξης. Για παράδειγμα, ας δούμε τι θα ισχύει για το δημόσιο. Ένας καθηγητής ΤΕΗ με 33 χρόνια εργασίας λαμβάνει σήμερα 1.539 ευρώ σύνταξη. Θα παίρνει 1.262 ευρώ. Ένας διοικητικός υπάλληλος με 15 χρόνια εργασίας παίρνει 536 ευρώ σήμερα, ενώ θα λαμβάνει 488 ευρώ. Χοντρικά σου λέω, μία σύνταξη η οποία τώρα καταβάλλεται, καταβαλλόμενη, γιατί επί των καταβαλλομένων θα γίνουν οι μειώσεις, μία σύνταξη η οποία σήμερα είναι γύρω στα 1.100 ευρώ, θα έχει από την 1η του Γενάρη του 19 μία μείωση γύρω στα 190 με 200 ευρώ. Επομένως είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Άλλωστε δεν χρειάζεται μεγάλη θεωρία, δεν χρειάζεται να είναι κανείς μαθηματικός για να καταλάβει κάτι. Όταν λέμε 18% της σύνταξης και της κύριας και της επικουρικής,
εννοούμε ότι κόβει το 1/5 περίπου της σύνταξης κύριας και επικουρικής. Ας δούμε όμως πώς διαμορφώνονται και οι νέες συντάξεις του ΙΚΑ. Συντάξιμος μισθός 700 ευρώ, μέτη ασφάλισης 17, σημερινή σύνταξη 487 ευρώ, με τη νέα 454 ευρώ. 830 συντάξιμος μισθός, με αίτη ασφάλισης 19. Η σημερινή σύνταξη είναι 480, θα παίρνει 394. Θα έχουμε ένα νέο επανυπολογισμό και βεβαίως για τους καινούριους, αλλά κυρίως για τους παλιούς ασφαλισμένους, όπου αυτές οι περικοπές μπορούν να φτάσουν έως και το 18%, πράγμα που είναι και το μαξιλαράκι. Οι περικοπές της συντάξης που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 αφορούν και εκείνες κάτω των 1.000 ευρώ, παραδέχθηκε ο Τάσος Πετρόπουλος. Όπως υποστήριξε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, η μείωση 18% της συντάξης εμπεριέχει και τα επιδόματα. Δεν υπάρχει πρόσθετη περικοπή επιδομάτων. Οι μειώσεις της συντάξης δεν θα υπερβαίνουν το 18%. Το 18% δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, αφορά ένα 25-30%. Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, ο σκύλος τώρα Max συμμετείχε σε νέες αποστολές και μάλιστα σε όλη την Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για τον εκπαιδευόμενο σκύλο της 6ης ΕΜΑΚ, εξειδικευμένο στις διασώσεις. Ο φύλακας αγγελός μας σε περίπτωση καταστροφών είναι ο Μαξ, ο σκύλος της πυροσβεστικής που οσφραίνεται την ανθρώπινη παρουσία. Ο Μαξ έχει εκπαιδευτεί για να εντοπίζει ζωή σε περιπτώσεις σεισμών, εξαφανίσεων και αλλά και άλλων φυσικών καταστροφών. Ο πυρονόμος Γιώργος Χατζής είναι ο εκπαιδευτής του. Αυτός είναι ο Μαξ. Είναι ένα λαμπραντόρ ριτρίβερ, 6 ετών. Ανήκει στην 6η ΕΜΑΚ Πατρών. Η 6η ΕΜΑΚ ανήκει στο πυροσβεστικό σώμα. Και έχουμε έρθει σήμερα για την καθιερωμένη βόλτα μας. Είναι διασωστικός ανιχνευτικός σκύλος, έρευνας διάσωσης. Επεμβαίνει σε συμβάντα που έχουν να κάνουν με σεισμικά γεγονότα, ερείπια. Επεμβαίνει σε συμβάντα που έχουν να κάνουν με αγνοούμενους σε ανοιχτό έδαφος, σε χιονοσκεπείς περιοχές, και είναι ένας από τους δύο σκύλους που έχουμε στη μονάδα. Κόμψη, Μαξ, σπρούμ! Ο Μαξ κάνει έρευνα με το λεγόμενο air scenting. Είναι μία μέθοδος, δηλαδή ψάχνει με τον αέρα. Εφόσον υπάρχει ένδειξη ζωής σε χώρο, για παράδειγμα όπως είναι εδώ, και είναι κάποιος άνθρωπος που δεν φαίνεται, ο Μαξ θα μπορεί να εντοπίσει την ανθρώπινη οσμή που δεν βλέπει, την κρυμμένη. Ποια είναι η σχέση σας με τον Μαξ? Η σχέση μου με τον Μαξ, πέρα από υπηρεσιακή, είναι σίγουρα ο απόλυτος συνεργάτης μου. Είμαστε μαζί όλη μέρα. Δεν υπάρχει ωράριο. Φροντίζω να είμαι πάρα πολλές ώρες μαζί του, διότι δεν πρέπει να χάνει την επαφή μαζί μου. Ακούει μόνο εμένα, ακούει τις εντολές όλες στη γερμανική γλώσσα, τρώει μόνο από μένα, βγαίνει βόλτα μόνο από μένα. Ο Μαξ ανήκει στην 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την ομάδα της πυροσβεστικής που σπέβδει για να αντιμετωπίσει συμβάντα σε κάθε γωνιά της ευρύτερης περιφέρειας. Η 6η ΕΜΑΚ, ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών, με έδρα την Πάτρα, είναι μία από τις 8 ΕΜΑΚ που υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα και ιδρύθηκαν το 2002. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, παύλα διασώστες που υπηρετούν στη μονάδα, είναι από ειδικές δυνάμεις. Στη μονάδα ενεργοποιούνται κάποιες ειδικότητες, όπως η ορειβατική ομάδα έρευνας διάσωσης, είναι η ομάδα υποβρύχιων καταστροφών, οι αυτοδίτες της μονάδας, οι οποίοι επιχειρούν σε λίμνες, ποτάμια,
και σε ανάσυρση ατόμων από πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι η ομάδα Χιβιροπή και ΤΑΦΑΛΦΑ τεχνολογικά ατυχήματα, η οποία επεμβαίνει σε συμβάντα που έχουν να κάνουν με διαρροές υγροποιημένων αερίων, όπως προπάνιο, βουτάνιο. Και τελευταία ομάδα που ενεργοποιείται στην υπηρεσία, στη μονάδα, είναι η ΚΟΕΔ, η Κοινοφιλική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης, η οποία επιχειρεί σε άτομα τα οποία έχουν παγιδευτεί μέσα σε χαλάσματα από σεισμούς, σε συμβάντα τα οποία έχουν να κάνουν με κατολιστητικά φαινόμενα ή φαινόμενα από σε χιονισμένα βουνά τα οποία έχουν κάποια χιονοστιβάδα και έχουν εγκλωβιστεί άτομα εντός. Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν τον Μαξ ως συνάδελφό τους και όντως είναι συνάδελφός τους. Οι πιο δύσκολες αποστολές που μπορεί να μας τύχουν εμάς είναι σίγουρα τα σεισμικά γεγονότα. Γι' αυτό και από τα πιο δύσκολα ήταν η σεισμή της Κεφαλονιάς, η σεισμή της Λευκάδας. Εκεί πραγματικά ήμασταν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Το τελευταίο περιστατικό που επεμβήκαμε ήταν στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Συγκεκριμένα αναζητούσαμε έναν 80χρονο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του την προηγούμενη μέρα. Μεταβήκαμε την επόμενη, εφόσον ειδοποιηθήκαμε. Και μέσα σε μία ώρα καταφέραμε και τον βρήκαμε σε ερημική περιοχή, λίγο πιο μακριά από το σπίτι του, ζωντανός. Πού σας βρίσκουμε σήμερα? Λοιπόν, σήμερα έχουμε έρθει στην Πλάζ για την βόλτα μας. Θα κάνουμε τη βόλτα μας σήμερα εδώ, ήρεμα. Προσομοιάζει ο χώρος δασική περιοχή. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μην χάνει την επαφή του με το περιβάλλον αυτό για το οποίο δουλεύει. Θα κάνουμε τη βόλτα μας, να χαλαρώσει κι αυτός. Ο Μαξ είναι ένα λαμπραντόρ ολλανδικής καταγωγής και λαμβάνει εντολές στην γερμανική γλώσσα. Είναι 6 ετών και βρίσκεται στην Ελλάδα από το 2012. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Καλό σας βράδυ.